Association. Καλησπέρα σας, είμαι ο Έριν και ο φίλος μου ο Τζόνι του Wind Empowerment και απόψε θα σας μιλήσουμε για μικρές ανεμογεννήτριες τοπικής παραγωγής και την δουλειά μας στη Wind Empowerment. I'll talk briefly about the background and context to energy access and wind turbines as a solution, introduce the Hugh Peat wind turbine, and John will talk about wind empowerment. Θα μιλήσουμε λιγάκι για το ποιο είναι το γενικότερο πλαίσιο, η κατάσταση αυτή τη στιγμή στον χώρο της ενέργειας και των ανεμογεννητριών. Θα σας μιλήσουμε συγκεκριμένα για την ανεμογεννήτρια του Hugh Peat και ύστερα ο John θα σας μιλήσει για τη wind empowerment. For many, at night, the world is dark. In fact, approximately 1.5 billion people still do not have access to electricity. In sub-Saharan Africa, this is 74% of the population, and in less developing countries, it's 79% of the population. Για πολλούς, στο μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη, ο κόσμος είναι σκοτεινός. Το 28% του πληθυσμού στις αναπτυγμένες χώρες δεν έχει παροχή ενέργειας. Και στην υποσαχάρη Αφρική μιλάμε για το 74% του πληθυσμού και στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες για το 79%. 85% of these people live in rural areas and many are unlikely to get the grid in the future. Το 85% αυτών των ανθρώπων ζουν σε αγροτικές περιοχές και το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα ανήκουν σε κανένα σύστημα ηλεκτροδότησης στο άμεσο μέλλον. This graph shows how access to electricity can affect quality of life in a measure called the Human Development Index, which is related to education, mortality rates, and standard of living. Αυτό εδώ πέρα το γραφικό μας δείχνει πώς η παροχή ενέργειας συνδέεται με τον ονομαζόμενο δίκτυο ανθρώπινης ανάπτυξης, ο οποίος συμπεριλαμβάνει και άλλους παράγοντες όπως μπορεί να είναι η θνησιμότητα σε μία χώρα ή το επίπεδο της εκπαίδευσης. It can be seen that you only need a small amount of electricity to increase your quality of life quite significantly. Και εδώ πέρα μπορούμε να δούμε πώς με μία μικρή ποσότητα ενέργειας μπορεί η ποιότητα της ζωής να ανέβει πολύ σημαντικά. And after a certain level, more electricity does not increase your quality of life. Αλλά ύστερα από ένα σημείο το να έχει κανείς περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια δεν συνεχίζει να αυξάνει το βιωτικό επίπεδο. For many living without electricity, this is the reality. A naked flame from candles or kerosene lamp. They provide a poor quality of light, they are unhealthy for indoor pollution, and they can be very costly. Για πολλούς αυτή είναι η πραγματικότητα στο φωτισμό, είτε με λάμπες κυροζήνης, είτε με κεριά, τα οποία όμως και δίνουν, δεν δίνουν ποιοτικό φωτισμό και επίσης δεν είναι καλά και για την υγεία. Ideally, everybody would have access to the grid, but for some locations this is just not possible due to the costs and distances involved. Το ιδανικό θα ήταν να μπορούν όλοι να ανήκουν σε ένα δίκτυο ηλεκτροδότησης, αλλά σε πολλές περιοχές αυτό δεν είναι δυνατό λόγω των αποστάσεων και του κόστους. Many have diesel generators which are unreliable, dirty and rely on fossil fuels. Πολλοί εξαρτώνται από γεννήτριες, οι οποίες όμως δεν είναι μια καθαρή μορφή ενέργειας, εξαρτώνται από τα καύσιμα, από τα ορυκτά καύσιμα. This slide shows some problems with using fossil fuels. Firstly, consumption has been increasing. 83% of primary energy consumption is fossil fuels, and this is unlikely to go down. Αυτό το γραφικό μας δείχνει την κατανάλωση σε αυτά τα καύσιμα. Έχει ανέβει στο 83% της συνολικής ενέργειας, των συνολικών καυσίμων που χρησιμοποιούνται, και δεν αναμένεται να μειωθεί αυτό το ποσοστό. This graph introduces the concept of peak oil, where oil production will flatten and eventually decline. Many world predictions expect this to happen in the next 10 years. Το επόμενο γραφικό μας δείχνει το λεγόμενο φαινόμενο του peak oil, ύστερα από το οποίο η παραγωγή πετρελαίου θα μείνει στάσιμη και μετά θα αρχίσει να μειώνεται. Climate change is also now known as one of the greatest threats to our generation. The burning of CO2, burning of fossil fuels releasing CO2 has been increasing steadily since the Industrial Revolution.
τη στιγμή του πικ όιλ που αναφέρθηκε νωρίτερα, έχει προβλεφθεί ότι θα συμβεί μέσα στα επόμενα 10 χρόνια. Και επίσης το επόμενο γραφικό μιλάει για το μεγάλο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, το οποίο βεβαίως επιβαρύνεται από το διοξείδιο του άνθρακα που προκαλείται με τη χρήση των ορυκτών καυσίμων. Finally, many of the conflicts in the world are obviously caused by energy security. Και τέλος, πολλές από τις σειράξεις που υπάρχουν στον κόσμο αυτή τη στιγμή οφείλονται στο γεγονός στο θέμα της ενεργειακής ασφάλειας. The alternatives to fossil fuels are known as renewable energy and come in the form of wind, solar, or hydro. The resource, as shown here, varies throughout the world, so which technology you choose is very dependent on where you are in the world. Οι εναλλακτικές είναι οι λεγόμενες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είτε μιλάμε για αιωλική, ηλιακή, υδροηλεκτρική. Το ποια λύση είναι καλύτερη για κάθε μέρος του κόσμου εξαρτάται από τις συνθήκες του κάθε μέρους. These challenges have been addressed by the UN Development Programme, making the Sustainable Energy for All goal by 2030. The goal is sustainable energy for all. The solution is universal access, double renewables and double energy efficiency. The nexus, or collaborations, or topics, is health, water, food and women. Με αυτό το ζήτημα έχει απασχοληθεί, έχουμε απασχοληθεί τα Ηνωμένα Έθνη μέσα από το πρόγραμμα για την ανάπτυξη, το οποίο έχει θέσει το στόχο του να υπάρχει βιώσιμη ενέργεια για όλους μέχρι το έτος 2030. Ο στόχος είναι βιώσιμη ενέργεια για όλους και η λύση περιλαμβάνει τρεις διαφορετικούς στόχους. Καθολική πρόσβαση για όλους, να διπλασιαστεί η χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να διπλασιαστεί και η ενεργειακή απόδοση. Όλα αυτά θα εκφραστούν και σε τέσσερις διαφορετικούς στόχους, τον υγειονομικό, ό,τι έχει να κάνει με το νερό, με την τροφή και επίσης το ζήτημα των γυναικών. A solution to providing electricity in rural areas are small wind turbines. They're ideal in remote locations and they're often a lot cheaper than connecting to the grid. Η λύση που εμείς προτείνουμε είναι οι μικρές ανεμογεννήτριες. Θεωρούμε ότι είναι ιδανικές για απομονωμένες περιοχές και επειδή συνήθως είναι φθηνότερο από το να ανήκει κανείς στο σύστημα ηλεκτροδότησης. There's also social benefits with community level ownership. Επίσης υπάρχουν και κοινωνικά ωφέλη, επειδή το σύστημα ανήκει στην ίδια την κοινότητα. This graph shows the economics of different energy technologies. It can be seen that hydropower is always the cheapest. However, wind can be cheaper than photovoltaics in a good wind site. Αυτό το γραφικό μας δείχνει την οικονομική πλευρά των πηγών ενέργειας και βλέπουμε ότι η υδροηλεκτρική ενέργεια είναι πάντα πιο φθηνή, αλλά από την άλλη η αιωλική ενέργεια είναι φθηνότερη από τα φωτοβολταϊκά όταν βρισκόμαστε σε ένα μέρος με κατάλληλες συνθήκες. They're also very complementary with other renewables such as photovoltaics. There is increased sun, there's less wind and vice versa. Επίσης, οι ανεμογεννήτριες μπορούν να συνδυαστούν πολύ καλά με άλλες μορφές ενέργειας, όπως είναι τα φωτοβολταϊκά. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι θα έχουμε περισσότερο ήλιο, με μεγαλύτερη χρήση ηλιακής ενέργειας, μικρότερη της αιωλικής. It's also possible to locally manufacture wind turbines, which is not possible with solar photovoltaics, which supports the local economy and can create jobs. Επίσης, βλέπουμε ότι είναι δυνατόν να παραχθούν σε τοπικό επίπεδο, κάτι που δεν γίνεται με τα φωτοβολταϊκά και αυτό ωφελεί και την ίδια την κοινότητα γιατί δημιουργεί εργασία. A recognized expert in the small wind industry is Hugh Piggott, who 30 years ago moved to Scotland and developed a wind turbine design that's easy to make and has provided a book called The Wind Turbine Recipe Book. Ένας πολύ γνωστός άνθρωπος στον χώρο των μικρών ανεμογεννητριών είναι ο Hugh Piggott, ο οποίος πριν 30 χρόνια μετακόμισε στη Σκωτία και δημιούργησε ένα δικό του μοντέλο μικρής ανεμογεννήτριας, το οποίο είναι πολύ εύκολο να κατασκευαστεί. Όλη του τη γνώση την έχει περιλάβει σε ένα βιβλίο, το Wind Turbine Recipe Book.
Although Hugh charges for the recipe plans, the wind turbine plans, is considered open source as the plans are freely available and extremely cheap. And there's approximately 1,000 turbines of this design installed worldwide. Αν και ο Hugh χρεώνει για τα σχέδια για την κατασκευή των ανεμογεννητήρων, θεωρείται ότι ανήκει σε, ότι είναι ανοιχτού κώδικα, επειδή είναι κάτι το οποίο μπορεί κάνει πολύ εύκολα προσβάσιμο και πολύ φτηνό. Και υπολογίζεται ότι υπάρχουν γύρω στις 1,000 ανεμογεννήτριες που έχουν δημιουργηθεί σε όλο τον κόσμο με αυτά τα σχέδια. The turbine is cheap, easy to manufacture, uses materials that are locally available worldwide. And you only need basic tools to build it. There are several wind turbine builders in this room, and we all think it's a fantastic design. Αυτή η ανεμογεννήτρια είναι πολύ εύκολη να δημιουργηθεί. Είναι φτηνή η κατασκευή της, με υλικά τα οποία μπορεί να βρει κανείς πολύ εύκολα και χρησιμοποιώντας εργαλεία πολύ βασικά. Και πιστεύουμε ότι είναι πραγματικά ένα καταπληκτικό σχέδιο, ένα καταπληκτικό μοντέλο ανεμογεννήτριας. All the groups around the world have formed an association called Wind Empowerment, which John's going to tell you about. Και πολλές ομάδες από όλο τον κόσμο δημιουργήσαν τη Wind Empowerment, για την οποία θα μιλήσει τώρα ο John. Wind Empowerment is an association for the development of locally built small wind turbines for sustainable rural electrification. It was formed in Dakar, in Senegal, in 2011, and currently has a membership of 39 organizations in 25 countries and over 1,000 individual participants. The Wind Empowerment δημιουργήθηκε στο Dakar της Σενεγάλης το 2011 και δουλεύει για την ανάπτυξη μικρών ανεμογεννητριών οι οποίες παράγονται τοπικά για να δημιουργήσουν ενεργειακή αυτονομία. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 39 διαφορετικές οργανώσεις σε 25 χώρες και πάνω από 1,000 μέλη. These are just a few of our member organizations. We have COMET-ME in Palestine, who are building small wind turbines and renewable energy systems for the marginalized communities in South Mount Hebron. Έχουμε το πρόγραμμα COMET-ME στην Παλαιστίνη, το οποίο δημιουργεί μικρές μονάδες αιωλικής ενέργειας για τις πιο αποκλεισμένες περιοχές της Παλαιστίνης. Chapalium, which is an association in France of home wind turbine builders. We produce a manual, a complementary construction manual, run educational courses in France, abroad, and much more. Ύστερα υπάρχει η Chapalium στη Γαλλία, η οποία έχει γράψει και ένα εγχειρίδιο και κάνει διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα και στη Γαλλία και στο εξωτερικό. WindAid are based in Peru. And they take advantage of the fact that young people love to travel and some of them like to do something useful whilst they're traveling. They take teams of international volunteers and build a small wind turbine during a four-week course and take it to the northern Peruvian Andes and install it in a remote, unelectrified community. Και ύστερα έχουμε τη WindAid στο Περού, η οποία εκμεταλλεύεται με την καλή έννοια το γεγονός ότι οι νέοι αγαπάνε τα ταξίδια, αλλά αγαπάνε να κάνουν και κάτι χρήσιμο όσο ταξιδεύουν. Δουλεύει με θελοντές από όλο τον κόσμο, οι οποίοι φτιάχνουν μέσα σε 4 εβδομάδες μικρές ανεμογεννήτριες, οι οποίες μετά εγκαθίστανται στις βόρειες περιοχές του Περού, οι οποίες είναι πολύ αποκλεισμένες. Another of our members is V3 Power from the UK, who run practical renewable energy training courses based primarily around the Piggott design. Και ύστερα έχουμε και τη V3 Power, η οποία βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, οργανώνει διάφορα σεμινάρια όπου μαθαίνει κανείς πρακτικά πώς να δημιουργήσει ανεμογεννήτριες, ακολουθώντας κυρίως το μοντέλο του Hugh που αναφέραμε νωρίτερα. So what is wind empowerment? Well, our members existed before we did, but we are a way that our members can communicate. Before we were created, our members communicated occasionally, but now Wind Empowerment provides a central place where people, our members, can share their ideas. Not only that, it provides connections between our members. Τα μέλη της Wind Empowerment προτίθεν της Wind Empowerment και υπήρχε επικοινωνία μεταξύ τους σε κάποιο βαθμό, αλλά τώρα με τη δημιουργία
Της Wind Environment είναι πιο εύκολο να γίνει αυτή η επικοινωνία. Είναι ουσιαστικά ένας χώρος που τη διευκολύνει ώστε να γίνεται ανταλλαγή ιδεών και σύνδεση ανάμεσα στις διαφορετικές ομάδες. So what do we do? Well, a great example of what Wind Empowerment does is the open source data logger project. Τι κάνουμε, ένα πολύ καλό παράδειγμα του τι κάνουμε είναι open source data logger. Data logger. Το πρόγραμμα ανοιχτού κωδικού data logger. Renewable Energy Innovation built a data logger to measure a number of different variables. And the University of Sheffield wanted to measure the wind resource and energy production of some of the wind turbine systems it was studying. So V3 Power worked with Renewable Energy Innovation to develop a suitable system. And they installed it at the Administration of National Parks in Argentina with Engineers Without Borders Argentina, and will soon install another system with IO Local in Argentina. Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε ήταν να δημιουργήσουμε μία τεχνολογία σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Sheffield, η οποία θα επέτρεπε να μετρηθούν τα αποτελέσματα της τεχνολογίας των ανεμογεννητριών που είχαν γίνει. Αυτό έγινε σε συνεργασία με τη V3 Power και έχει ήδη λειτουργεί στην Αργεντινή από τους υπεύθυνους για τα φυσικά πάρκα και επίσης τους μηχανικούς χωρίς σύνορα της Αργεντινής. We're here in Athens this week for the second Wind Empowerment Global Conference. We've been having experts from around the world, such as Fadel from Senegal, Esteban from Argentina, and Kimon from Nepal, talking about small wind turbines and how we can develop the technology to sustainably electrify rural areas. Αυτή την εβδομάδα βρισκόμαστε στην Αθήνα για το δεύτερο συνέδριο της Wind Empowerment. Έχει έρθει κόσμος από όλο τον κόσμο, όπως είναι ο Φιντέλ από τη Σενεγάλη, ο Στέβαν από την Αργεντινή, ο Κιμάν από τον Νεπάλ. Έχουμε βρεθεί εδώ όλοι μαζί για να συζητήσουμε πώς μπορούμε μέσα από τη τεχνολογία των ανεμογεννητριών να έχουμε μια βιώσιμη παροχή ενέργειας για όλο τον κόσμο. Kimon is explaining how you solve this problem. How you measure the performance of a wind turbine without a test site or a wind tunnel. Ο Κιμάν μας εξηγεί τη λύση σε αυτό το πρόβλημα του πώς μπορούμε να μετρήσουμε την αποδοτικότητα μιας ανεμογεννήτριας χωρίς τα συγκεκριμένα μέτρα που χρησιμοποιούνται για αυτό. The answer is you have a test rig. You put it in the back of a truck and you drive it around, and the speed of your truck is the speed of the wind. From this test rig, you can develop a power curve and characterize your wind turbine. And this is exactly the kind of innovative solution that Wind Empowerment members have been sharing this week. How they solve problems, real world problems, with minimal resources. Και η λύση ποια ήταν, να δημιουργηθεί ένα είδος εργαστήριο στο πίσω μέρος ενός βαν και να οδηγεί σε όλη την πόλη. Να θεωρήσει ότι η ταχύτητα του βαν είναι η ταχύτητα του αέρα και έτσι να γίνουν αυτές οι μετρήσεις. Με αυτό ακριβώς έχει να κάνει το να συναντιόμαστε, να μπορούμε να μοιραζόμαστε λύσεις σε προβλήματα και όσο το δυνατόν πιο καινοτόμες ιδέες. We focus our work into a number of areas, such as measuring the wind resource and energy production, answering technical questions such as how you industrialize this design, how you pump water with it, and how you can optimize it using mathematical modeling. Επικεντρωνόμαστε σε διάφορα πεδία διαφορετικά, όπως για παράδειγμα πώς μπορούμε να μετρήσουμε την συγκεκριμένη ενέργεια που παράγεται μέσα από αυτή την τεχνολογία,
αλλά και να απαντήσουμε σε ερωτήματα όπως πώς μπορούμε να βιομηχανοποιήσουμε όλη αυτή τη τεχνολογία, πώς μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για να αντλήσουμε νερό ή και άλλες διάφορες εφαρμογές. We also ask questions about where this technology can work, because we know it is a niche technology. The success or failure depends on a number of factors, such as the available renewable resources, the cost of various components, and the infrastructure available in each place around the world. Επίσης, προσπαθούμε να δούμε ποιες είναι οι καλύτερες περιοχές για να χρησιμοποιηθούν αυτές οι τεχνολογίες. Για παράδειγμα, βλέπουμε κατά πόσο έχουμε αέρα ή έχουμε ήλιο. Βλέπουμε πόσο κοστίζουν τα υλικά στο κάθε μέρος. Και επίσης, αν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές για αυτή την τεχνολογία. We know that the technology requires significant amounts of maintenance in order to keep it going, just like a car or a bicycle. As a result, we need to share solutions for how we prevent failures from occurring and how we fix them when they inevitably do. Επίσης, από αυτή η τεχνολογία χρειάζεται συντήρηση, όπως και ένα αυτοκίνητο ή ένα ποδήλατο. Γι' αυτό είναι σημαντικό να μοιραζόμαστε και ιδέες ως προς το πώς μπορούμε να αποφύγουμε φθορές και πώς μπορούμε να φτιάξουμε τις φθορές που θα συμβούν αναπόφευκτα. It's not only a technically efficient system that is a technically efficient system is not enough to ensure a successful project. It's also social, institutional and financial issues that must be considered, such as who owns the turbine, who pays for it and who looks after it. Επίσης, δεν είναι μόνο τα τεχνικά που πρέπει να λάβουμε υπόψη, αλλά επίσης κοινωνική, θεσμική και οικονομική παράγοντες. Υπάρχει, για παράδειγμα, το θέμα του σε ποιον ανήκει η ανεμογεννήτρια, ποιος θα την πληρώσει και ποιος θα την προσέχει. And we acknowledge the fact that the piggott design is a powerful educational tool for transferring ownership and skills required for the long-term sustainability of rural electrification projects, as well as educational projects in schools and anywhere else that people have an interest in learning about wind power or renewable energy. Επίσης, αναγνωρίζουμε ότι το σχέδιο του Piggott είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο και για την εξασφάλιση βιώσιμης ενέργειας για όλους, αλλά επίσης και από την εκπαιδευτική άποψη, για να γίνονται εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολεία, αλλά και οπουδήποτε υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται. We also create new knowledge, such as the research that is occurring right here in the National Technical University of Athens. Και επίσης μας ενδιαφέρει και η νέα γνώση που παράγεται κάθε μέρα, όπως και εδώ πέρα, στο Εθνικό Μετσοβίου Πολυτεχνείου. So how can you get involved? Well, we have a website for the conference, so if you would like to hear any of the presentations or see any of the anything that has happened during the conference, please log on to weathings2014.wordpress.com. Πώς μπορείτε να συμμετάσχετε αν θέλετε. Καταρχάς, έχουμε ένα site, το weathings2014.wordpress.com. Αν θέλετε να ξαναδείτε οποιαδήποτε από τις παρουσιάσεις ή να κάνετε οποιαδήποτε ερώτηση, επισκεφτείτε την. We also have a permanent website which acts as a knowledge bank and discussion forum, which you can find at windempowerment.org. Έχουμε επίσης και το μόνιμο site. Το προηγούμενο είναι συγκεκριμένο για αυτές τις ημέρες που είμαστε εδώ. Το μόνιμο site είναι το windempowerment.org. And right here in Athens, you can generate new knowledge with the Rural Electrification Research Group at the National Technical University of Athens, or you can build a wind turbine together with the NGO Na Wina. Αλλά και εδώ πέρα, στην Αθήνα, μπορείτε είτε να επικοινωνήσετε με το πρόγραμμα που γίνεται στο Εθνικό Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο ή να φτιάξετε κι εσείς οι ίδιοι ανεμογεννήτριες, επικοινωνώντας μαζί με την Νέα Γουινέα. So thank you for translating. Thank you to the NTUA for the invitation. Thank you for listening.
And I would like to pass over to Michelle Bounds, our main speaker for tonight. Thank you.